πετυχαίνει ένα αποτέλεσμα ψηλό, κρατάει περίπου το ποσοστό, όπως φαίνεται, που είχε και στις ευρωεκλογές του 2014. Αν δείτε όλο τον ευρωπαϊκό χάρτη, ο ΣΥΡΙΖΑ με αυτό το ποσοστό είναι ίσως το μεγαλύτερο κόμμα της ευρωπαϊκής αριστεράς και μία από τις μεγαλύτερες προοδευτικές δυνάμεις στην Ευρώπη. Δεν μπορούμε όμως να παραγνωρίσουμε την πραγματικότητα, ότι η Νέα Δημοκρατία κέρδισε την πρωτιά με μια καθαρή διαφορά. Σημαίνει οι εκλογές ενδεχομένως αυτό το αποτέλεσμα? Κοιτάξτε, υπάρχει ένας πολιτικός σχεδιασμός από την πλευρά της κυβέρνησης που έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας. Την ίδια άποψη συμμερίζεται, όπως είδατε και πρόσφατα, πριν από μια-δύο ώρες, και το οικονομικό μας επιτελείο. Δεν είναι όμως ένα μήνυμα εσείς? Η δική σας άποψη ποια είναι σε σχέση με το αποτέλεσμα? Η δική μου άποψη είναι ότι είναι καλύτερο για τη χώρα, για την πολιτική σταθερότητα, για την οικονομία, και πιστεύω ότι θα ωφελήσει και το ΣΥΡΙΖΑ αν οι εκλογές γίνουν στην ώρα τους. Όπως αν βγει η πρώτη η Λεπέν, δεν μπορεί να εξαναγκάσει σε παρέτηση τον πρόεδρο Μακρόν. Νομίζω και εμείς σε μια ευρωπαϊκή χώρα μπορούμε να καταλάβουμε ότι οι ευρωεκλογές δεν προκαλούν την παρέτηση μιας κυβέρνησης. Άλλωστε, έχουμε και το παράδειγμα του 2009 και του 2014, όπου ούτε ο τότε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κώστας ο Καραμαλής, ούτε ο μετέπειτα πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, παραιτήθηκαν επειδή έχασαν τις εκλογές. Ο κ. Τσίπρας αντιστοίχως το 2014 είχε ζητήσει την παρέτηση της κυβέρνησης όταν είχε προηγηθεί με 3,5 μονάδες. Και η Νέα Δημοκρατία τώρα μπορεί να ζητά, αλλά δεν μπορεί να επιβάλλει. Αυτό σας λέω. Και 3 μήνες πριν δεν είναι στην ώρα τους, μόλις 3 μήνες πριν για σας? Όχι, γιατί νομίζω ότι αυτοί οι 3 μήνες είναι 2 μήνες τα μπάνια του λαού, όπως έλεγε και σωστά ο Ανδρέας Παπανδρέου, και αυτοί οι 3 μήνες μπορούν να δώσουν θετική όθηση στην οικονομία με μια ακόμη χρονιά ρεκόρ στον τουρισμό. Θα βοηθήσουν και στο να εμπεδωθούν και να δουλέψουν αυτά τα θετικά μέτρα που πρότεινε η κυβέρνηση, αλλά τα ψήφισαν όλοι, σχεδόν όλοι στη Βουλή, και οπωσδήποτε η Νέα Δημοκρατία. Και θέλω να υπογραμμίσω και μία άλλη διάσταση των αποτελεσμάτων που ενδεχομένως υποτιμάται. Διαμορφώνεται το σκηνικό ενός ισχυρού πολιτικού διπολισμού, με τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να έχει κερδίσει στρατηγικά το στοίχημα του μεγάλου πόλου στον προοδευτικό χώρο. Αν το άθροισμα των δύο δυνάμεων. Νομίζω αυτά που έπρεπε να ακούσουμε, έτσι κι αλλιώς είναι πάντα ο κύριος Παπάς εδώ. Να καλωσορίσω την κυρία Όλγα.